Πριν από μερικά 24 ώρα ήρθαμε στο φως της δημοσιότητας τα επαναστατικά αποτελέσματα της ηλεκτροχημειοθεραπείας. Πώς σχολιάζετε? Να πω ότι τα διάβασα με πάρα πολύ χαρά, διότι οποιαδήποτε θεραπεία ή προσπάθεια δίνει ελπίδες στον κόσμο που πάσχει από καρκίνο και στους συγγενείς τους, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε σοβαρότητα. Ήδη αποτελέσματα της θεραπείας που προτείνει ο Γιώργος ο Άστρας στο American Heart είναι μια θεραπεία, μπορώ να πω, ψάχνοντας το λίγο το θέμα, που ακολουθείται και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Ως MEP Against Cancer, ως βουλευτές που ερχόμαστε κατά του καρκίνου, θα προτείνουμε αυτή η προσπάθεια να στηριχθεί μέσω του Ευρωκοινοβουλίου, ούτως ώστε αν μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα, να είναι κάτι που μπορούν να απολαύσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα έρθω σε επαφή με τον γιατρό τον Γιώργο τον Άστρα. Έχω ζητήσει περισσότερες πληροφορίες βλέποντας το δικό σας ρεπορτάζ. Έχω ήδη κάνει μια επαφή μαζί του. Θα μου δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζομαι για να προωθήσουμε το θέμα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν. Αν υπάρχει έστω και μισή ελπίδα για να σωθεί ένας συνάνθρωπός μας, θα την τρέξουμε από πίσω και θα την βοηθήσουμε. Πώς μπορεί δηλαδή πιο πρακτικά να βοηθήσει? Ωραία. Μέσω του πενταετούς προγράμματος που εξέγγειλε η Κομισιόν κατά του καρκίνου, διότι τα επόμενα 5 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κηρυχθεί και από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Κομισιόν ως τα 5 χρόνια στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πολεμήσει τον καρκίνο. Ως Ευρωκοινοβούλιο, εμείς και ως ομάδα των ευρωβουλευτών που ερχόμαστε κατά του καρκίνου, έχουμε ένα και μοναδικό σκοπό, να στηρίξουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες που δίνουν ελπίδες, να στηρίξουμε τις οικογένειες των ασθενών και αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί, να χρηματοδοτήσει όλα εκείνα τα προγράμματα και τις καινοτόμες θεραπείες που μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια και αυτό το πλαίσιο, αν υπάρχει δυνατότητα, θα δώσουμε κάθε προτεραιότητα στην προσπάθεια που καταβάλει ο Γιώργος ο Άστρας με την ηλεκτροχημειοθεραπεία. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε προοπτική να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είστε σίγουροι αυτό θα το κάνουμε το σωστότερο δυνατό. Υπάρχουν περιθώρια να ενταχθεί αυτή η μέθοδος θεραπείας στο Γενικό Σχέδιο Υγείας? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ νωρίς να ξέρω, αλλά είμαι της άποψης και της αρχής ότι οτιδήποτε βοηθά τους πολίτες και προσφέρει λύσεις και θεραπείες θα πρέπει να μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Άρα, αν αυτή η προσπάθεια δίνει λύσεις και θεραπεία, νομίζω δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να μπορούν όλοι οι πολίτες να το απολαύσουν ανεξάρτητα από το αν έχουν λεφτά ή δεν έχουν λεφτά.